Τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα 77 χρόνια από το σαμποτάζ του Καστελίου εναντίον των δυνάμεων του άξονα παρέστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο επικός κυριολεκτικός αγώνας των ηρωικών κριτών εναντίον των Ναζί μας εμπνέει και μας διδάσκει για το τι σημαίνει ιδίως για εμάς τους Έλληνες η ελευθερία, η δημοκρατία και το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τιμούμε σήμερα τους αγωνιστές εναντίον του ναζισμού, του χιτλερισμού, του φασισμού. Η τιμή είναι τιμή η οποία βεβαίως ανήκει σε αυτούς, αλλά ταυτόχρονα διδάσκει η ίδια η ζωή των τετιμημένων. Αποτελεί μεγάλη τιμή για το Δήμο μας. Στην εκδήλωση που κάνουμε για το πρώτο σαμποτάζ στην Ευρώπη, που ήταν το σαμποτάζ κατά του αεροδρομίου στο Καστέλι, από Έλληνες και συμμάχους, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας που αναδεικνύει αυτό το γεγονός, τιμώντας τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Ο Προκόπης Παυλόπουλος από το Καστέλι απίφθινε αυστηρό μήνυμα στα ακροδεξιά, ναζιστικά και φασιστικά μορφώματα που, όπως είπε, απειλούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και οι τελευταίες ευρωεκλογές απέδειξαν ότι μορφώματα λαϊκισμού ή και ρατσισμού, υπολείμματα των Ναζί, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεν μπορεί αυτά τα υπολείμματα απλώς και μόνο να τα αφήσουμε να λειτουργούν με τρόπο ο οποίος οδηγεί στην κατεδάφιση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τονίζω για πολλωστή φορά ότι αυτά τα μορφώματα επιβουλεύονται την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δεν θα περάσουν, λέμε λοιπόν από εδώ, την Κρήτη. Μήνυμα και προς την Τουρκία έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι χώρα φιλιρινική, αφού πιστεύει ακράδαντα στη φιλία και την καλή γειτονία, οι οποίες όμως προϋποθέτουν τον πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του συνόλου του διεθνούς δικαίου. Και η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως η Τουρκία κατά την οριοθέτησή της οφείλει να σέβεται στο ακέραιο τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας, τις συνθήκες του Μοντέγκο Μπέι του 1982, οι οποίοι την δεσμεύουν. Χωρίς βεβαίως να έχει προσχωρήσει η συνθήκη αυτή, είναι γνωστό ότι οι κανόνες αυτοί παράγουν γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δεσμευτικούς και για την Τουρκία. Ας το αντιληφθεί αυτό η Τουρκία, εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ή να υπαναχωρήσουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, με τον ίδιο να δηλώνει συγκινημένος. Αυτή τη στιγμή, αυτή η μεγάλη τιμή είναι ένα μεγάλο πλέον για μένα. Ιδίως όταν αυτή η τιμή γίνεται τώρα, σε αυτή τη στιγμή. Ο Προκόπης Παυλόπουλος επισκέφθηκε και το Θραψανό, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους κατοίκους του χωριού. Στην πλατεία του Θραψανού κάτοικοι έσπευσαν να χαιρετήσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον ίδιο να μην αρνείται ακόμα και να φωτογραφηθεί με μικρούς και μεγάλους.